Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το κέντρο της στρατηγικής σημασίας πόλης Μαρίνκα στο Ντομπάς, μια πόλη στα προάστια της ρωσικής περιφέρειας Ντονέτσκ, με επάλληλες περιφερειακές οχυρώσεις μετά από 3,5 μήνες σκληρών μαχών. Είναι η δεύτερη επιτυχία του ρωσικού στρατού μετά από ένα σερί αποτυχημένων προσπαθειών να κρατήσουν άμυνες και έδαφος σε Ντομπάς και κυρίως Χερσόνα μετά την κατάληψη της Παυλόφκα. Έχει και μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία η κατάληψη αυτής της πόλης. Ήταν η μοναδική περιοχή που είχαν νικήσει οι δυνάμεις των ταγμάτων Αζόφ και Σακτάρ στις συγκρούσεις του 2014 τους ρωσόφωνους, ενώ είχε καταληφθεί από τους επαναστάτες ολόκληρη η πόλη του Ντονέτσκ. Οι μάχες πλέον συνεχίζονται στο συγκρότημα των διοικητικών κτηρίων, των οποίων η πτώση είναι προϋπόθεση για την ολοκληρωτική κατάληψη της Μαρίνκα. Τη ρωσική επιτυχία επιβεβαιώνουν και ουκρανικές πηγές. Βέβαια, αντίθετα με τις σχετικά άκοπες ουκρανικές επιτυχίες των Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου σε Ντομπάς και Χερσόνα, που καταλάμβαναν τη μία πόλη μετά την άλλη, οι Ρώσοι για ακόμα μία φορά μάτωσαν και οι Ουκρανοί εξακολουθούν και αμήνονται, ελέγχοντας ακόμα και το 1/3 της πόλης, αλλά πλέον έχουν διασπαστεί όλες οι κύριες αμυντικές γραμμές τους. Έχουν πάνω από 200 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, αλλά και οι Ουκρανοί γράφουν 650 νεκρούς στις μάχες.